Αναστολή εργασίας, ανεμβολίας των εργαζομένων σε δομές υγείας, τη λέει η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Δίδυμο Τείχου, Εύη Μπουτζίκα. Θετική η εξέλιξη στο θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας από το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 δημόσιου ΙΕΚ στο Σουφλί, τη δήλωσε ο Δήμαρχος Σουφλί, ο Παναγιώτης Καλακίκος. Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες σε ανυποψία στους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, 5η 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη στο θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας από το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 δημόσιου ΙΕΚ στο Σουφλί, εξέφρασε ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Ειδικότερα έχει ήδη δημοσιευτεί στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως η ίδρυση ΙΕΚ με τμήματα μελισσοκομείας, σειροτροφίας και αμπελουργίας συνοποιίας. Μετά τις αρνητικές εξελίξεις στο θέμα της μείωσης του αριθμού των εισακτέων στα τμήματα του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα και στην νοσηλευτική του Δημοτήχου, έρχεται μια αισιόδοξη είδηση για το Δημοτικό ΙΕΚ Σουφλίου. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μιλάει για το θέμα. Στην κοινωνία τουλάχιστον το Σουφλίο υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια ελπίδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τη θέση μας από τις άλλες περιοχές του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός των φοιτητών και να υπάρχει κανονική φοιτηση με ικανοποιητικό αριθμό φοιτητών προκειμένου να υπάρχουν, αν θέλετε, ο ίδιος αριθμός και να μην έχει κρίση η περιοχή. Στην περιοχή του Σουφλίου πραγματικά υπήρχε η ίδρυση, υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα Παιδείας τον κύριο Βούτσινο, η ίδρυση της σχολής και μάλιστα θεματικό παράρτημα πρωτογενούς τομέα μεταποίησης προϊόντων και βιώσιμης ανάπτυξης. Για μας ήταν ό,τι καλύτερο, διότι αν υπολογίσει κάποιος ότι στα παραρτήματα τα οποία τα θεματικά που ιδρύονται είναι το Εγάλαιο, η Θεσσαλονίκη, η Αχαρνές και η Ιερά Μονή Βελά, προστίθεται το Σουφλί, είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί και μας γεμίζει αισιοδοξία. Η ίδρυση δημόσιου ΙΕΚ στο Σουφλί ήταν ένα πάγιο θέμα της Δημοτικής Αρχής και γενικότερα του Δήμου Σουφλίου. Θα έπρεπε στην περιοχή να ιδρυθούν ΔΙΕΚ και συγκεκριμένα της σειροτροφίας, της μελισσοκομείας και της αμπειλουργίας καινοποιίας, κάτι το οποίο η πολιτική ηγεσία, το Υπουργείο Παιδείας το υιοθέτησε και φτάσαμε στην υπογραφή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Υπουργό Παιδείας αλλά και τον Γενικό Γραμματέα όμως και τους βουλευτές, διότι και ο κύριος Δημοσκάκης με τις συνεχές ερωτήσεις αλλά και παρεμβάσεις που έκανε ο κύριος Δερμετζόπουλος και ο κύριος Σκελέτσης σήμερα είναι πλέον γεγονός ότι από το 22 με 23 ξεκινάνε οι σχολές ΔΙΕΚ. Βεβαίως πριν να φτάσουμε στην υπογραφή είχε επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Βούτσινος, έκανε μία διαπίστωση ότι υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις. Είναι το οίκημα της πρώην ΔΟΗ που υπήρχε και δυστυχώς έχουν μπει λοκέτα σε πολλές υπηρεσίες που λειτουργούσαν στα όρια του Δήμου Σουφλίου και εκεί θα λειτουργήσει ΔΙΕΚ. Φαίνεται ότι ο Δήμος Σουφλίου το δικαιούται και το αξίζει να μπει και στο χάρτη της ανώτερης και ανώτερης εκπαίδευσης της χώρας. Πλέον και από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο δείχνει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον. Είναι, αν θέλετε, επαγγέλματα τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον, είναι ταυτότητα της περιοχής μας και νομίζω ότι και οι άλλες περιοχές, όπως εμείς στηρίζουμε τα πανεπιστήμια στο Δηδημότικο, στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι θα πρέπει να στηρίξουν ότι και στο Σουφλί να γίνει, αν θέλετε, ένα κέντρο εκπαιδευτικό πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης προϊόντων. Η μελισσοκομεία, η σειροτροφία και η αμπελουργία είναι η ταυτότητα της περιοχής. Θεωρείτε ότι το κτίριο το οποίο έχει επιλεγεί θα ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες των ΙΕΚ, των τμήματων αυτών? Εμείς προσπαθήσαμε τώρα να πάρουμε την πολιτική δέσμευση. Υπογράφηκε η απόφαση. Από εκεί και πέρα αρχικά το κτίριο σίγουρα ικανοποιεί εν μέρη. Μας περιμένει αγώνας και γι' αυτό μας έδωσε και κάποιο μας δόθηκε και επίστοση χρόνου να προετοιμαστούμε καταλήλως. Άρα μας περιμένει πολλή δουλειά
που πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, αλλά εφόσον υπάρχει, έχει υπογραφεί και είναι πράξη πλέον η λειτουργία αυτών των σχολών, για μας είναι μια μεγάλη επιτυχία και όπως προανέφερα είναι, δημιουργεί κλίμα εφορίας και αισιοδοξίας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εγκαταστήσουμε και άλλες σχολές, όπως είναι στα τυροκομικά και γαλακτομικά και παράλληλα και στα θερμοκήπια, διότι όπως προείπα ότι η περιοχή εδώ είναι αγροτική και θα πρέπει να υποστηριχτούμε σαν περιοχή για να σταματήσει το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα όπως και ο Βόρειος Εύρος. Βέβαια παντού υπάρχουν πανεπιστήμια εκτός από το Σοφλή, γι' αυτό και έχω ζητήσει και τη στήριξη των συναδέλφων σε αυτές τις σχολές του πρωτογενού τομέα, επειδή το Σοφλή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε την Αλεξανδρούπολη ούτε την Οριστιάδα για ευνόητους λόγους. Καλό είναι τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να υποστηριχτούμε από τους δήμους, τους μεγάλους του νομού, για να έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Η θωράκιση του Εύρου δεν είναι μόνο οι φράχτες στα σύνορα, αλλά είναι και πνευματική θωράκιση με την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως ανέφερε ο κ. Καλακίκος. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε μόνο φράχτες στα σύνορα, αλλά φράχτες για να σταματήσουμε το δημογραφικό πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε υποδομές, να δημιουργήσουμε εκπαιδευτήρια, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που να μπορεί ο πολίτης να ζει άνετα, να έχει μια ζωή ποιότητας και παράλληλα να έχει εξασφαλίσει προστατοζήν, να έχει εξειδικευμένες γνώσεις που μπορούν αυτές οι σχολές να τις προσφέρουν και με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, γιατί φανταστείτε ότι η σχολή σειροτροφίας θα είναι μοναδική στην Ελλάδα. Και αυτός ο χρόνος θα πρέπει να ετοιμαστεί και το πρόγραμμα σπουδών. Οπότε λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όχι μόνο για το Σοφλή, αλλά και για τις άλλες περιοχές του νομού Εύρου που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Μπορεί το τελευταίο διάστημα οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών να αφορούν σε προσπάθεια αφαίρεσης χρημάτων με ηλεκτρονικές συναλλαγές, όμως και οι τηλεφωνικές απάτες δεν σταματούν. Οι πολίτες τονίζουν ότι παρά τις συνεχείς ενημερώσεις υπάρχουν άτομα που δεν γνωρίζουν για τον τρόπο δράσης των απαταιώνων. Παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα οι απαταιώνες προσπαθούν να βρουν και νέους τρόπους εξαπάτησης, οι τηλεφωνικές απάτες παραμένουν διαδεδομένες. Εκτός από τα τηλεφωνήματα για υποτιθέμενα τροχέα συγγενικών προσώπων ανυποψίας των πολιτών, στα οποία οι απαταιώνες ζητούν λεφτά, υπάρχουν και απάτες όπου ζητούν χρήματα παρουσιαζόμενοι ως άλλα πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία. Φαρμακοποιός ενημερώθηκε από γνωστό του ότι το όνομά του χρησιμοποιείται από απαταιώνα για να αποσπάσει χρήματα. Είναι φυσικά σε υποψίες μου και κάθε τι που γίνεται. Απλά ακούω διάφορα, είτε στο ίντερνετ τα διαβάζω. Οι πολίτες, αν και ενημερωμένοι, πιστεύουν ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να ξεγελαστούν πιο εύκολα. Από την τηλεόραση, όχι. Προσωπικά δεν γνωρίζω. Εγώ επιφυλάσσομαι από την τεχνολογία αυτή. Δεν δίνω ούτε το κλείνω. Είμαι από εκεί, μπαμ. Το έχω ακούσει, αλλά δεν με συνέβη. Έχετε ακούσει και για άλλους. Ναι, ναι, βεβαίως. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή, είναι ενημερωμένος ο κόσμος, πιστεύετε? Νομίζω παραπάνω όχι. Ακόμα δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι. Βεβαίως, κάτι γεροντάκια τα ξεγελάνε, ας πούμε. Εμένα πάντως δεν μου συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν μου έχει συμβεί, έχει συμβεί σε γνωστό μου βέβαια. Δηλαδή τι είπανε? Του είπαν ότι το παιδί του έχει πάθει κάτι, να του δώσουν κάποια χρήματα. Βέβαια δεν εννοείται πως δεν έδωσαν χρήματα. Αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες έχω ακούσει ότι πιάνει και έχει γίνει, δηλαδή ότι έχουν δώσει κάποια χρήματα. Το ακούμε και στην τηλεόραση πολύ συχνά ότι να προσέχουμε κτλ. Δεν είναι ενημερωμένοι ακόμα. Δεν είναι, πιστεύω, ενημερωμένοι ακόμα. Ο κόσμος δεν είναι καλά ενημερωμένος και την πατάνε οι μεγαλύτερες ηλικίες, θα πω. Οι μικρότερες δεν νομίζω ότι είναι πιο ψηλιασμένες. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί απάτες με θύματα πολίτες οι οποίοι παραπλανιούνται και πατούν σε συνδέσμους που περιέχονται σε email ή μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα. Δίνουν τους κωδικούς των τραπεζικών τους λογαριασμών και χάνουν τις οικονομίες τους. Μηνύματα που έρχονται, κυρίως αυτό, μηνύματα και συνδέσμους σε μηνύματα. Είτε κοινωνικά, είτε μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, είτε στο τηλέφωνο σαν αριθμό. 70 εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και 25 του Νοσοκομείου Δίδυμο Τείχου έχουν τεθεί σε αναστολή από χθες, καθώς δεν εμβολιάστηκαν. Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων,
Δημοτήχου Εύη Μπουτζίκα τονίζει ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει παρά τις ελλείψεις. Εκφράζει όμως την δυσαρέσκειά της για την απομάκρυνση των συναδέλφων της. 25 εργαζόμενοι του νοσοκομείου Δημοτήχου τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων από χθες, καθώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Το ποσοστό του εμβολιασμένου προσωπικού στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον διοικητή Χρήστο Καπετανίδη, ανέρχεται σε 94%. Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Εύη Μπουτζίκα, τονίζει ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει παρά τις ελλείψεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την απομάκρυνση των συναδέλφων της. Ανησυχία για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου δεν υπάρχει. Το ότι δημιουργήθηκε μία πίεση στο υπόλοιπο προσωπικό που έμεινε και μία αναστάτωση, σαφώς. Δεν καλύπτονται εύκολα 25 εργαζόμενοι που έφυγαν από τους υπόλοιπους. Ναι, θα λειτουργήσει το νοσοκομείο φυσικά, αλλά πάλι με κάποιο κόστος. Δηλαδή πάλι πρέπει να βάλουμε πλάτη και πάλι πρέπει να το ενισχύσουμε όλο αυτό. Ένα προσωπικό ήδη κουρασμένο, ταλαιπωρημένο. Για μας θα το κάνουμε, δεν τίθεται ζήτημα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Η κυρία Μπουτζίκα στέκεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου βρίσκονται χωρίς δουλειά. Το χειρότερο είναι ότι είδαμε 25 συναδέλφους εχθές να βγαίνουν σε αναστολή. Αυτό κακοφάνηκε, αυτό μας πόνεσε και αυτό δεν θέλαμε να συμβεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Δημοτήχου, τα άτομα που τέθηκαν σε αναστολή δεν είναι αρνητές. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή κάποιοι θα άλλαζαν γνώμη και θα εμβολιάζονται. Να τονίσω, οι συνάδελφοι που βγήκαν σε αναστολή, που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν, οι περισσότεροι δεν είναι αρνητές. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία απλώς νόσησαν και είχαν αντισώματα. Και κάνοντας ένα κουμάντο δικό τους, τους λέει ο άλλος θα εμβολιαστώ αργότερα για να βγάλω το χειμώνα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν το είχαν προγραμματίσει και δεν το είχαν βάλει στο μυαλό τους. Δεν είναι ότι αρνούνται να εμβολιαστούν. Οι υγειονομικοί δεν αρνούνται. Οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή παραμένουν και χωρίς μισθό. Μας κακοφάνηκε που έφυγαν οι συνάδελφοι. Συνάδελφοι που έδωσαν την ψυχή τους 20-25 χρόνια σε αυτό το νοσοκομείο, που δούλεψαν, που έβαλαν πλάτη σε διάφορες κρίσιμες καταστάσεις και τους είδαμε να φεύγουν. Δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κανένας εργαζόμενος δεν έπρεπε να βγει σε αναστολή. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να διακινδυνεύσει να χάσει τη δουλειά του, ούτε ένα μεροκάματο του. Οι καιροί είναι δύσκολοι και τώρα αυτοί οι συνάδελφοι βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Ας ελπίσουμε ότι θα το ξανασκεφτούν και αύριο μεθαύριο, αν έρθουν να εμβολιαστούν, μετά από 14 μέρες, μισό μήνα περίπου, θα μπορούν να επιτρέψουν στα πόστα τους και στη δουλειά τους. Η Εύη Μπουτζίκα εύχεται να υπάρξουν αλλαγές ώστε οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, τονίζοντας ότι είναι κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Μακάρι να αλλάξει κάτι ή μακάρι να αλλάξει κάτι από την κυβέρνηση. Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, κατά της υποχρεωτικότητας, επιμένουμε σε αυτό, θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Δεν τα παρατάμε, δεν σταματάμε δηλαδή, αλλά αυτό που ενόχλησε πολύ σε ένα μικρό νοσοκομείο που είμαστε μια υγειονομική οικογένεια μικρή, εχθές είδαμε 25 εργαζόμενους να φεύγουν με το χαρτί της αναστολής τους. Σε αναστολή εργασίας βρίσκονται από χθες και 70 εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Τέταρτη βραδιά η χθεσινή του 22ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Έρασης Τεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας, το οποίο συνεχίζεται με αξιόλογες παραστάσεις. Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και απότερο στόχο της διοργάνωσης την ανάδειξη του καλού ερασιτεχνικού θεάτρου. Το 22ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας συνεχίστηκε χθες το βράδυ με δύο έργα από την ομάδα τέχνης Αφηγηματικός Νους Σταγιάννα, Δείπνου Μένανα, και από τη θεατρική ομάδα Προσέγγιση από την Αθήνα με το Ρέκβιεμ. Σχεδόν συμπληρώνω μια δεκαετία που έρχομαι στο φεστιβάλ, είτε ως κριτής, είτε για να οργανώσουμε κάτι, ένα ωραίο happening ή οτιδήποτε. Εγώ έχω έρθει στην Αριστερά και άλλες φορές εκτός φεστιβάλ για να κάνουμε κάποια σεμινάρια στο θέατρο, για να δουλέψουμε κάποιοι θεατρικά. Και πλέον αισθάνομαι ότι πάω σε μια πόλη που την ξέρω καλά. Αισθάνομαι όμορφα όταν έρχομαι σε αυτή την πόλη. Έχω αγαπήσει το περιβάλλον όλο, τους ανθρώπους. Έχω κάνει φιλίες, οπότε μου είναι κάτι πολύ γνώριμο. Και είμαστε τυχεροί που γίνεται το φεστιβάλ, γιατί είναι όταν ξέρουμε ότι σε όλη τη χώρα έχουν
1,5 χρόνο τώρα. Έχουν κλείσει θέατρα, έχουν κλείσει σχολές, τα πάντα. Εδώ όμως το φεστιβάλ καταφέρνει και ζει με εμάς, καμένα, αλλά ζει. Ο κύριος Μαργαρώνης, χορογράφος και χορευτής, έχει συνεργαστεί με τον Διόνυσο με παραστάσεις, αλλά και στην προετοιμασία άλλων διοργανώσεων. Απλώς τις πρώτες δύο χρονιές είχα φέρει μια ομάδα χορευτών. Το 12 δώσαμε για πρώτη φορά ζωντανή παράσταση χορού στο κλειστό θέατρο του Διόνυσου και οργανώσαμε και τις δύο τελετές λήξεις του φεστιβάλ το 12 και το 13. Και μετά ξεκίνησα να έρχομαι ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Εγώ προτίθεμαι, εάν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, με πολύ χαρά θα ερχόμουν ακόμα και εδώ να βοηθήσω να οργανώσουμε, πέρα από το θέατρο, που ο χορός είναι κάτι που το χρειάζεται το θέατρο, ακόμα και τον χορό στην πόλη, αν μου ζητηθεί, πολύ ευχαριστώς να έρθω. Μιλώντας για τη διοργάνωση του φεστιβάλ, ο κ. Μαργαρώνης εν μέσω πανδημίας εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι ο θεσμός συνεχίζεται κανονικά. Καταρχήν χαίρομαι που γίνονται παραστάσεις σε μια τέτοια εποχή. Χαίρομαι που έρχονται άνθρωποι από μακριά με το μεράκι της δημιουργίας. Αυτό είναι το μεγάλο μας κέρδος. Σαφώς και αισθάνομαι όμορφο όταν βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μέσα σε αυτή την πανδημία, δημιουργούν αυτό που δημιουργούν, όποιο και να είναι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αυτή η δύναμη της δημιουργίας, η δύναμη της προσφοράς. Το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνει η Πανελλαδική Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών για την επιστροφή των παιδιών, των πυρόπληκτων οικογενειών και όλων των παιδιών με αξιοπρέπεια και ασφάλεια στο σχολείο. Το Χαμόγελο του Παιδιού την περσινή χρονιά κάλυψε τις σχολικές ανάγκες 4.424 μαθητών χάρη στην ανταπόκριση του κόσμου. Για μία ακόμη χρονιά διοργανώνει η Πανελλαδική Εκστρατεία Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών για τα παιδιά τόσο των οικογενειών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και των οικογενειών που αδυνατούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες, και μας καλεί όλους να συνδράμουμε και φέτος για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και χαμόγελα. Η Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών πραγματοποιείται από την 1η Σεπτεμβρίου στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού. Για τον λόγο αυτό το χαμόγελο ενημερώνει τον κόσμο που μπορεί να παραδώσει και τι σχολικά είδη. Σε λίγες ημέρες θα κληθούν οι μαθητές των σχολείων και οι οικογένειές τους να καλύψουν ένα πλήθος δαπανηρών προμηθειών για τις σχολικές υποχρεώσεις. Και ενώ για κάποιες οικογένειες αυτή η εποχή είναι εποχή χαράς και ανανέωσης, για αρκετές άλλες δυστυχώς είναι περίοδος άγχους και αγωνίας για το πώς θα τα καταφέρουν να καλύψουν αξιοπρεπώς τις ανάγκες των παιδιών τους. Τη φετινή χρονιά, αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού, συμμεριζόμενοι τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκληθεί στις πυρόπληκτες οικογένειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο, το Χαμόγελο του Παιδιού στρέφει την προσοχή του και στους μαθητές των πυρόπληκτων οικογενειών που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα Θρανία με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και ανακούφισή τους. Η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή παραμένει και φέτος ιδιαίτερα σημαντική, με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά τους στη χώρα μας. Το Χαμόγελο του Παιδιού, μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, που λειτουργεί πανελλαδικά, αλλά και μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει, στηρίζει καθημερινά και σταθερά χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Στη γειτονιά των Αγγέλων, από σήμερα, ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας μας, μια πληθωρική εμβληματική προσωπικότητα για δεκαετίες, συνυφασμένη με την σύγχρονη ιστορία, ένα σύμβολο αγώνων, ειρήνης και ελευθερίας διεθνούς ακτινοβολίας. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, ένα από αυτά που ανεξίτηλα καταγράφηκαν στο εθνικό υποσυνείδητο του Έλληνα ως ελάχιστο φόρο τιμής. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες με καταγωγή κριτική και μικρασιατική. Η Ελλάδα θρυνεί το συνθέτη της Ρωμιοσύνης, των μεγάλων επιτυχιών, των αγώνων, λάτρη της φιλιρινικής συνύπαρξης των λαών, τον άνθρωπο που σήκωσε με τη μουσική του τη χώρα μας λίγο ψηλότερο και την έκανε γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Τριήμερο εθνικό πένθος για το χαμό του Μίκη Θεοδωράκη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο θάνατο του σπουδαίου αυτού Έλληνα, είπε: «Τη σημερινή μας συνεδρίαση σκιάζει δυστυχώς μια πολύ θλιβερή είδηση. Ο Μίκης Θεοδωράκης περνά πια στην αιωνιότητα. Η φωνή του σύγησε και μαζί του σύγησε και ολόκληρος ο Ελληνισμός». Όπως είχε γραφτεί και για τον Παλαμά,
όλοι είχαμε ξεχάσει πως είναι θνητός. Όμως, μας αφήνει παρακαταθήκη τα τραγούδια του, την πολιτική του δράση, αλλά και την εθνική του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές. Η ειρωνιοσύνη σήμερα κλαίει, κατέληξε ο Πρωθυπουργός.